Πάμε λοιπόν στον κύριο Προδρόμου, τώρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Προδρόμου, σας χαιρετώ. Χαίρετε κύριε Καρακλά. Δηλαδή από η ώρα 11 σας έχουμε η ώρα 12, δεν πειράζει. Μία ώρα καθυστέρηση θα την υποστούμε. Κύριε Καρακλά, είχα μία έκτακτη σύσκεψη ακριβώς γιατί είμαστε σε εγρήγορση με τα θέματα το να προετοιμαστούμε για την Δευτέρα. Αντικαταστάσεις. Είχα δοκιμάσει και εγώ το πρωί να έρθω σε επαφή μαζί σας για να σας ειδοποιήσω, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Δεν υπάρχει υπομορφή, τέλος πάντων αστεϊσμού το έχω πει από αυτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο έτοιμο είναι το Υπουργείο σας για να αντιμετωπίσει, μέσω μιας έξασης της πανδημίας, για να σας αντιμετωπίσετε την έναρξη, έναρξη των σχολείων. Τι σας ανησυχεί περισσότερο? Ναι, είναι η συνέχεια των σχολείων. Κατά κρίβεια, έχουμε κάνει τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε διακοπή στην φοίτηση με φυσική παρουσία. Βεβαίως, έχουμε όπως σε όλη την Κύπρο τις επιπτώσεις της πανδημίας. Είναι κόσμος ο οποίος λείπει και τώρα τελευταία με την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων καταλαβαίνει κανένας ότι και στα σχολεία λοιπόν, αρκετοί άνθρωποι, είτε είναι μαθητές, μαθήτριες, είτε είναι και εκπαιδευτικοί. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουν γίνει οι σχεδιασμοί. Ένα από τα επίμαχα θέματα σίγουρα είναι οι αντικαταστάσεις, αφού λείπει κόσμος. Βέβαια πρέπει να πω ότι και από την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαμε δοκιμαστεί, είχε γίνει αριθμός ρεκόρ αντικαταστάσεων. Και τώρα ήδη σήμερα με τα νηπιαγωγεία που ξεκίνησαν έγινε μια υπερπροσπάθεια, καλύφθηκαν τα κενά. Από Δευτέρας έχουμε κάποιους υπολογισμούς, κάποια στοιχεία, όχι υπολογισμούς, βέβαια τα στοιχεία αφορούν τις προηγούμενες μέρες. Η κατάσταση είναι δυναμική, κάθε μέρα αλλάζει. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για να αντικαταστήσουμε τους και τις εκπαιδευτικούς που είτε θα έχουν προσβληθεί από την νόσο ή θα είναι επαφές ή θα πρέπει να μείνουν σπίτι για φύλαξη παιδιών τα οποία είναι σε αυτοπεριορισμό. Κυρία Υπουργέ, πόσους εκπαιδευτικούς έχετε στη διάθεσή σας για αντικαταστάσεις? Διότι η κατάσταση είναι, όπως έχετε πει, είναι απρόβλεπτη. Κύριε Καρακλά, οι αντικαταστάσεις γίνονται από τους καταλόγους που υπάρχουν και βέβαια προσκαλούνται για να υπηρετήσουν ως αντικαταστάτες όσοι είναι η σειρά τους. Δεν είναι όμως αυτόματο το ότι θα αποδεχτούν και ότι θα υπηρετήσουν. Άρα λοιπόν δεν έχει πολύ νόημα να πούμε πόσους έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα θέμα είναι το ότι αυτό που ζήσαμε και πέρσι είναι ότι μετά από ένα σημείο εξαντλείται ο αριθμός αυτών που είναι πρόθυμοι και επίσης παίζει ρόλο και πού θα είναι η αντικατάσταση. Κάποτε κάποιοι μπορεί να είναι έτοιμοι να αντικαταστήσουν, αλλά όχι εκεί που υπάρχει ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υπόψη κάποιο σχέδιο Β και σχέδιο Γ. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο να βρουν δασκάλους, δασκάλες της τάξης. Έχετε κατά νου το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης συνταξιούχων εκπαιδευτικών? Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Όπως σας είπα, προτού συζητήσουμε κάτι τέτοιο, έχουμε σχέδιο Β, σχέδιο Γ. Μπορεί να αποταθούμε σε κάποιους πέραν από αυτούς που είναι στους καταλόγους για να πληρώσουμε αυτούς που θα λείπουν. Σας είπα ότι ήδη σήμερα στα νηπιαγωγεία, από ό,τι είναι η πληροφόρησή μου, έγινε κατορθωτό να υπάρξουν αντικαταστάτες. Βέβαια, επίσης να πούμε ότι δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει μία ημέρα, θα είναι συνεχόμενο. Άρα λοιπόν είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά όπως σας είπα, σε απόλυτη εγρήγορση να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές ανάγκες την κάθε μέρα και αναλόγως να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν εβάλλετε στο ευρύτερο σύνολο ή στον κύκλο της εκπαίδευσης των σχολείων και τα νηπιαγωγεία και ανοίγουν σήμερα τα νηπιαγωγεία αντί τη Δευτέρα? Διότι είναι αυτό το οποίο υπάρχει και το αίτημα, αν θέλετε, της ΠΟΕΔ με την οποία μίλησα προηγουμένως. Γιατί αυτή η εξαίρεση, γιατί αυτός ο διαχωρισμός? Οι αποφάσεις ελήφθησαν για υγειονομικούς λόγους, για λόγους στην βάση μιας στρατηγικής υγειονομικής προστασίας. Δεν ήταν επιλογή του Υπουργείου Παιδείας αυτοί θα πάνε και άλλοι δεν θα πάνε. Η εισήγηση ήταν αυτή η οποία υιοθετήθηκε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο.
δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να είναι έτοιμα. Κανονικά τα σχολεία άνοιγαν σήμερα. Έγινε εισήγηση από τους ειδικούς να δώσουμε ακόμα μία μέρα για να προετοιμαστούν να έχουν το rapid test, γιατί αυτοί τα παιδιά που θα πάνε τη Δευτέρα στο σχολείο πρέπει να έχουν rapid test. Δεν θα γίνει δειγματοληψία στις σχολικές μονάδες. Ωραία, ερωτώ και το εξής. Θα γίνεται στη συνέχεια. Αυτό το πράγμα δεν εφαρμοζόταν στα νηπιαγωγεία, άρα δεν συνέτρεχε λόγος να πάνε τη Δευτέρα. Είναι τόσο απλό. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, υιοθετήσαμε την εισήγηση που έγινε. Τώρα όμως υπάρχει μια ανησυχία, για κύριε. Για μία μέρα να αξίζει τον κόπο. Μία μέρα είναι. Έχουμε θίξει για αυτό το θέμα. Όμως το ερώτημα είναι το εξής. Και στα νηπιαγωγεία δεν έπρεπε να γίνεται το rapid test? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και δεύτερο, να το συζητήσουμε, αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Μόλις πρόσφατα αποφασίστηκε, σωστά λέω εγώ, και έχει εισαχθεί η διάγνωση, τα τεστ στα δημοτικά σχολεία. Και είχαμε και αρκετές συζητήσεις. Τα 5 χρονών, 5,5 τι 6 χρονών και 6,5. Συμφωνώ. Εγώ σας λέω ότι η πολιτική της πρόληψης, και η πρόληψη είναι πρώτα απ' όλα εμβολιασμός, και ευτυχώς που τώρα τελευταία έχουμε και τον εμβολιασμό των μικρότερων παιδιών, ηλικίας δημοτικού δηλαδή. Μάλιστα. Και τις πρώτες μέρες είχαμε αρκετούς, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια όσο το δυνατόν περισσότεροι, αν είναι εμβολιασμένοι, νιώθουμε μια ασφάλεια. Μετά είναι η μάσκα και βεβαίως είναι και τα τεστ. Κύριε Υπουργέ, επειδή ο χρόνος... Εάν γίνει εισήγηση, εγώ προσωπικά έχω συζητήσει με τον Υπουργό Υγείας και νομίζω ότι θα βοηθούσε, αν έχουμε την διαθεσιμότητα, να δίνουμε στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά και αυτά τα που κάνουμε μόνοι μας, τα λεγόμενα self-test, και αυτό θα βοηθούσε, γιατί δεν φαντάζομαι ότι κανένας γονιός θέλει να στείλει το παιδί του ενώ έχει νοσήσει στο σχολείο ή να μην το περιθάλψει. Άρα λοιπόν μια συλλογική προσπάθεια περαιτέρω προστασίας θα ήταν καλοδεχούμενη. Έχει ακουστεί. Δεν υπάρχει όμως μέχρι τώρα απόφαση που να μπορούμε να εφαρμόσουμε για να πούμε στα παιδιά του νηπιαγωγείου πρέπει να φέρετε rapid test. Είναι κάτι που μπορεί να μείνει προς συζήτηση. Είναι σοβαρό το θέμα και θα ήταν καλά το δούμε. Διότι όλοι όσοι έχουν είτε παιδιά είτε εγγόνια τους κάνουν rapid test για να ξέρουν πού πηγαίνουμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα το οποίο θέλω να βάλω. Διότι με ρωτούν οι τηλεθεατές. Έχετε πει για τα δημοτικά σχολεία ότι θα γίνονται 2 rapid test την εβδομάδα. Αυτά θα γίνονται στο σχολείο? Ναι. Μάλιστα. Μείνετε στο δεύτερο, ναι, απαντήσετε. Και θα είναι 2, ενώ μέχρι τώρα ήταν 1. Μάλιστα. Είχε εισαχθεί από το Σεπτέμβριο. Επειδή είναι μικρότερες ηλικίες, μας είπαν οι ειδικοί και από το Υπουργείο Υγείας, ας είναι 1 φορά την εβδομάδα. Αλλά τώρα βλέποντας την εξέλιξη της πανδημίας, είπαμε ότι να γίνει και εδώ κάθε 72 ώρες. Θα περιοδεύουν τα συνεργεία όπως γινόταν και πριν και θα γίνονται τα τεστ. Και η τελευταία ερώτηση. Αφού μιλάμε, να πούμε ότι για τα λύκεια, επειδή η επόμενη περίοδος από τις 14 μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι περίοδος εξετάσεων. Μάλιστα. Και δεν θα εξυπηρετούσε να είχαμε τα συνεργεία στα σχολεία, γιατί τα παιδιά δεν πηγαίνουν κάθε μέρα στο σχολείο, πηγαίνει ένας συγκεκριμένος αριθμός. Επομένως, για να εξυπηρετηθούν καλύτερα θα γίνουν διευθετήσεις, να ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας και νομίζω θα διευθετηθεί να έχουν προτεραιότητα οι μαθητές του λυκείων και τεχνικών σχολών. Σας ευχαριστώ. Και η τελευταία μου ερώτηση. Και τελευταία μου ερώτηση, μια σύντομη πολύ απάντηση, διότι έχουν ανατραπεί οι χρονικοί μας σχεδιασμοί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μπράβο σε όλους. Συλλογική προσπάθεια και αδυναμίες, ό,τι υπάρχει. Θέλω να μου απαντήσετε. Πώς είναι δυνατόν και καλά κάνετε για τα δημόσια σχολεία τα οποία είναι υποχρεωμένα να ακούουν και να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα τα οποία αποφασίζουν οι ειδικοί και οι αρμόδιοι. Γιατί στα ιδιωτικά να κλείνουν για μια εβδομάδα, για να μένουν κλειστά για μια εβδομάδα? Όχι όλα, κάποια. Έχουν αποφασίσει. Κύριε Καρεκλά, το πρωτόκολλο ισχύει και για τα ιδιωτικά. Ποιος τους ελέγχει εκείνους? Ποιος τους ελέγχει? Σήμερα έχει σταλεί ειδοποίηση στα ιδιωτικά σχολεία ότι η απόφαση είναι ότι τα σχολεία λειτουργούν από τις 10 Ιανουαρίου με φίτηση με φυσική παρουσία. Αυτή η απόφαση αφορά όλους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Καλές δουλειές που λέμε.